Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τουρισμό, το ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΑΕΘ και ειδική δράση για τους αγρότες. Συνολικά 350.000 άτομα και οι οικογένειές τους θα υποφεληθούν από τα φετινά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, τα οποία θα δώσουν επιπλέον όθηση στον ελληνικό τουρισμό. Οπουδήποτε. Να πάω κάπου και εδώ στην Κρήτη καλά είναι. Από πού είσαι? Από Αθήνα. Είναι πολύ καλό πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αν το δικαιούμαι. Αλλά είναι πολύ καλό. Οι διακοπές θα πρέπει να υπάρχουν, αφού τα μέτρα τόσο καιρό ήταν πολύ καταπιεστικά. Και ο κοινωνικός τουρισμός θα βοηθήσει και τον κόσμο. Απλά πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις. Εγώ, επειδή θα δουλέψω, θα πάω διακοπές εφόσον μου το επιτρέπει η δουλειά μου και μπορέσουν και τα παιδιά, άμα θα πάμε, πάμε στη Σκιάθο. Από όσο ξέρω, ο κοινωνικός τουρισμός είναι για οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα. Οπότε το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και ειδικά μετά από την καραντίνα. Εσείς πού θέλετε να πάτε διακοπές? Εγώ έχω κανονίσει με παρέα να πάω Ίω. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΘ που θα τρέξει κατά την περίοδο 1η Αυγούστου του 2021 έως 31 Ιουλίου του 2022 έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που καλύπτει 300.000 επιταγές. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Δεν το συζητάω, κάθε πρόγραμμα το οποίο έχει μια στήριξη, ειδικότερα αν είναι αυτό το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν διαμονή και μετακίνηση, είναι σημαντικό. Ωστόσο όμως και πάλι θα δούμε, γιατί πολλά νοικοκυριά είναι σε τέτοια τραγική κατάσταση που τα απλά έξοδα που θα χρειαστούν για αυτές τις 6 μέρες δεν ξέρουμε αν μπορούν να τα καλύψουν. Με την καραντίνα και πολλοί που χάσανε τις δουλειές τους ή βγήκαν σε αναστολή θέλουν οπωσδήποτε να ξεκουραστούν, να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους λιγάκι να ανανεωθούν. Κλείστηκε και πολύ ο κόσμος μέσα. Όλοι χρειάζονται βασικά διακοπές. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα, ενώ για καταλήμματα σε Λέρο, Μυτιλίνη, Σάμο, Χίο, Κό και στο νομό Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις. Κύθυρα, μήπως. Ναι, Κύθυρα τα πάμε. Ναι, πολύ τόση ανάγκη. Κι εγώ ένα παραπάνω. Αν έχουν ας πούμε, να μπουν πολλοί κόσμος για τις διακοπές, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο. Καλό. Για να κάνει διακοπές, ας πούμε, εγώ είχα πάει παλιά, ας πούμε, κοινωνικό τουρισμό. Στην Άξο και εντάξει, ήταν ωραία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Με τις συνθήκες που ζούμε σήμερα και με όλα αυτά που περνάμε, είναι δύσκολο να πάμε, ας πούμε, διακοπές. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα είναι ακόμα πιο ελκυστικό φέτος, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους και μειωμένη ως μηδενική συμμετοχή στο κόστος διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλήμματα που λαμβάνουν μέρος. Ειδικά και τον Αύγουστο, το ποσοστό της επιδότησης του ΟΑΕΘ θα αυξηθεί κατά 20%. Γενικά η κοινωνία έχει κουραστεί από τα μέτρα τα περιοριστικά. Χρειάζεται και έχει ανάγκη οι άνθρωποι να ξεφύγουν λίγο και πραγματικά πρέπει να τους δοθεί μια δυνατότητα φέτος να κάνουν διακοπές. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που κατά το 2020 πραγματοποίησαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθρηστικά τα παραπάνω ή είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρό ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.